κατέβασε, δεν ξεπέρασε όμως τον αντίπαλό του. Εδώ η μπάλα στην περιοχή, ο Τάνκοβιτς, η ευκαιρία, τεράστια απόκρουση από τον Γιούστε. Έχει και την βοήθεια του δοκαριού η Ομόνια και υποφελήθηκε ο Φαμπιάνο. Ψάχνει τις επιλογές του, θέλησε να βρει τον Κακουλή, υποφελήθηκε, πάει αυτός για το σουτ, το έκανε. Τελική και για την Ομόνια, η μπάλα είναι κόρνερ. Την παρουσία του Ισπανού εδώ, ο Κούσουλος για τον Κακουλή στην περιοχή. Το γύρισμα, πολύ καλή επέμβαση του Ζουνίνιο, γιατί παίρνει ουσιαστικά την πουκιά από το στόμα από τον Μπρούνο. Και τώρα να δούμε την φάση εδώ με τον Πεζούς που θέλει να γυρίσει. Μπάλα μένει μπροστά του, βρέθηκε στο έδαφος, μπάλα πήγε έξω και είναι κόρνερ, λέει ο διαιτητής. Θα δούμε ξανά εδώ την φάση, το πώς η μπάλα κόντραρε στον Πελάτσιο. Εδώ ήταν μια μαρκάρισμα το οποίο... Λέτζιαξ. Έγινε λάθος. Ο Χέστατ, ο Ζάιρο έξω. Τεράστια ευκαιρία για την Πάφο στο 28. Κίτσος, ωραία συνεργασία. Ο Πεζού στο γύρισμα, η ευκαιρία έξω. Ζητάνε πέναλτι. Όχι, λέει ο διαιτητής. Η ουσία είναι ότι εδώ να δούμε την φάση. Αφήνει το χέρι κάτω. Τώρα κατά πόσον αυξάνει όχι τον όγκο του σώματος είναι θέμα προς συζήτηση αυτό. Κρατάει το κεφάλι του ο Κακουλής. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Ο Χέστατο σουτ έξω στο 43. Πελάζιο. Και ο Ζάιρο με τον Κασάμα. Ο Χέστατο σουτ και αυτή η μπάλα σε σώματα. Τώρα θα πάει έξω. Αυτό το στοιχείο κερδίζει, όπως και τώρα με τον Μπρούνο αυτό θα προσπαθήσει. Που φεύγει πάντως με ταχύτητα ο Βραζιλιάνος. Το γύρισμα, το τελείωμα στο, με μία από τον Καρίμαν Σαριφάρ. Στο άκρο και σε θέση σεντερφόρ είναι ο Μπρούνο. Ο Πεζούς στο σουτ δεν ήταν καθόλου κακό, αλλά για λίγο ήταν άστοχο. Λάθος συνεννόηση, ο Ικόκο. Φεύγει μπροστά με ταχύτητα και χώρο για να κάνει την σέντρα. Ο Ζάιρο θα του πει όχι, ο Φαμπιάνο. Τάνκοβιτς, ξανά ο Κανέ. Είναι μόνος τώρα και θέλει να μπει στην περιοχή να κάνει το τελείωμα. Το έκανε έξω στο 63. Η επιλογή του είναι να στείλει την μπάλα πίσω στον Ζουνίνιο. Ξεπέρασε τον Λοϊζού και κάνει ένα ξαφνικό σου, το οποίο βρίσκει σε ετοιμότητα τον Φαμπιάνο. Αλλά πάει στην περιοχή, παίρνει ύψος, απομακρύνεται όχι πολύ μακριά. Ο Χαραλάμπους θα κάνει το σούτο, Ιβουσίτς σε ετοιμότητα στο 89. Νέα προσπάθεια εδώ και το σούτ που γίνεται είναι έξω. Καλή προσπάθεια από τον Καρίμαν Σαριφάρ. Ανεβαίνει ο Λέτζιαξ και σηκώνει το χέρι. Λοΐζου, ωραία άνοιξε παιχνίδι για τον Λέτζιαξ. Αλλά το γύρισμά του δεν είχε αποδέχτη ούτε τον Μπρούνο, ούτε και τελείωμα έκανε.